Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι. Στο σημερινό βιντεάκι με θέμα την επιβίωση θα μιλήσουμε για τα αυτοσχέδια kit. Λοιπόν, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, θα υπάρχουν άτομα, ενδεχομένως ένα ή πολλά, που δεν θα μπορούν να πάρουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Ωραία. Δηλαδή το σακίδιο που βλέπετε πίσω μου με όλο τον εξοπλισμό. Λοιπόν. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πάμε να δούμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ένα αυτοσχέδιο kit που μπορείτε να φτιάξετε, αν για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τον εξοπλισμό που βλέπετε πίσω μου, το σακίδιο με όλο τον εξοπλισμό, αυτοσχέδιο λέγοντας ότι μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα κουτάκι από κολόνα. Μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο και να έχετε μέσα τα σπίρτα σας, το σπιθυριστή σας, λίγο βαβάκι και ό,τι άλλο θέλετε. Έναν αναπτήρα, έναν μεγεθυντικό φακό και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης μπορείτε να πάρετε αυτά τα σακουλάκια που κλείνουν από πάνω τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πως θα λένε, με την κόκκινη λουρίδα που έχουν στο τελείωμά τους, την κόκκινη γραμμή και λέω λουρίδα. Μπορείτε να βάλετε μέσα, να έχετε πάλι λίγο παπάκι, να έχετε ένα στίκ για τα τσιμπήματα, να έχετε ένα φενισίλ, να έχετε τα χάπια σας, να έχετε ό,τι θέλετε. Και προσοχή, το ξαναλέω, το είπα και την άλλη τη φορά, προσοχή, στην ανασκόπηση που έκανα, προσοχή για όσα άτομα είτε φτιάχνουν αυτοσχέδια kit, δηλαδή kit από μόνοι τους, ή όσοι έχουν το σακίδια με όλο τον εξοπλισμό, να προσέχετε αν σας έχει πει ο γιατρός να παίρνετε ορισμένα φάρμακα, αυτά θα τα έχετε ξεχωριστά από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο το σημερινό με θέμα την επιβίωση, όπως πάντα. Αν σας φάνηκε χρήσιμο και σας άρεσε, πατήστε ένα like. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα θέματα επιβίωσης. Ένα sub και ένα share γιατί με βοηθάνε και για να το δουν οι φίλοι σας αν θέλετε. Και εμείς θα λέμε στο επόμενο βιντεάκι με θέμα την επιβίωση, και μην ξεχνάτε, όπως κάθε Τετάρτη και σήμερα, θα μας το ρέματα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, καλή δύναμη.